γνωρίζετε, ενημερωθήκατε από τα μέσα μαζικής, μάλλον ενημερωθήκαμε όλοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το θέμα της σύλληψης κάποιων οχημάτων στη Μεγαλόπολη, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες, περιμένουμε να δούμε και την μικρογραφία, εναπόθεταν σε διαμορφωμένους χώρους, απορρίμματα ή διάφορα υλικά. Και αυτό το γεγονός συνδυάστηκε με την διαδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου της Τρίπολης. Περιμένουμε το αποτέλεσμα, μάλλον την κατάθεση της δικογραφίας για να ενημερωθούμε, γιατί από όσο ξέρω ακόμα μέχρι χθες βρισκόταν στο στάδιο της προανάκρισης, αλλά πέρα από αυτό οι διαμορφωθήσεις πλέον καταστάσεις μας αναγκάζουν να, μετά από σύσκεψη που έγινε με τους συναρμόδιους αντιδημάρχους, να αποστείλουμε τις απόψεις μας και να ζητήσουμε από τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου να παρέμβει για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως επανειλημμένως έχω πει και έχω καταθέσει και σε παραγγελίες που έχει κάνει η εισαγγελία Τρίπολης, η αρμοδιότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού εξαντλείται σύμφωνα με τον νόμο της διατάξης στην αποκομιδή των αστικών στερεών αποβλήτων και εν γέννη άχρηση των ειδικών μπάζων κτλ. Ενώ η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση και η εν γέννη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια αρμοδιότητα αρχικά των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και στη συνέχεια αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ειδικά όμως για την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία ως γνωστόν δεν διαθέτει κανέναν ουσιαστικά χώρο νόμιμης απόθεσης των στερεών αποβλήτων, αφού μόνο ένας χιτά είχε δημιουργηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους νόμους στο Κιάτο και άλλος ένας στο Ξυλόκαστρο, ο οποίος ποτέ δεν αδειοδοτήθηκε και αυτός του Κιάτου είναι υπερχωρεσμένος και ήταν ένα σχητά περιορισμένης δυναμικότητας αποκλειστικά για την συγκεκριμένη περιοχή. Η αρμοδιότητα λοιπόν των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων μεταβιβάστηκε με δύο αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-12 του 10 και κατόπιν του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιωνίων Νήσων στις 13 πρώτου, συνέχισε δηλαδή η αρμοδιότητα να βρίσκεται στα χέρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου της Ερετής. Γνωρίζονται επιπλέον ότι ο Δήμος Τρίπολης είχε ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, αφού με την 642 του 2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου έπαψε πριν την διοικητική απαγόρευση χρήσης των ΧΑΔΑ, που ήταν 36 του 2012, το Φεβρουάριο του 2012, να αποθέτει τα απορρίμματά του με βάση αυτή την απόφαση στο ΧΑΔΑ, στο Πλάτων. Και φυσικά συμμορφώθηκε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά με αυτή την δικαστική απόφαση. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2010 υπήρξε μία απόφαση της Διευπουργικής Επιτροπής για την παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων με θέμα σχέδια δράση για το κλείσιμο τον ΧΑΔΑ και την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτή η απόφαση είχε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε το πώς θα γίνει η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προβλέπει, είναι συνημμένο στη συγκεκριμένη απόφαση, δηλαδή η οποία είναι ανιρτημένη και στο διάβια κτλ. Ότι προέβλεπε ότι 1η Οκτωβρίου του 2011 θα είχαμε έναρξη της νόμιμης διάθεσης των απορριμμάτων της περιφέρειας, που θα ήταν το αποτέλεσμα του διεθνούς διαγωνισμού θα έκανε η περιφέρεια. Ανταυτού, ο διεθνής διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 29-12 του 2011, δηλαδή 3 μήνες μετά την θεωρητικά έναρξη της διάθεσης, με προθεσμία υποβολής 29 Δευτέρα του 2012 των φακέλων και βρίσκεται ακόμα η διαδικασία σε εξέλιξη.
Δυστυχώς αυτό μας αναγκάζει και μας ανάγκασε να αναζητήσουμε διάφορους τρόπους στα όρια, θα έλεγα, και αυτό θα αναφερθεί στην επιστολή που θα, στο αίτημα που θα γίνει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, στα όρια της νομιμότητας, γιατί βρισκόμαστε μεταξύ δύο, θα έλεγα, δύσκολων θεμάτων. Το ένα είναι, καταγγελόμαστε επανειλημμένως όταν μένουν τα απορρίμματα στην πόλη και όταν φεύγουν από την πόλη δεν φεύγουν με απολύτως νόμιμο τρόπο, αφού γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς σύμμικτων απορριμμάτων εκτός της περιφέρειας Πελοποννήσου. Κάναμε κάποιες αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς για την μεταφορά των απορριμμάτων μέσω κέντρων διαλογής. Και σήμερα ολοκληρώνεται μία διαγωνιστική διαδικασία, κατατίθεται προσφορές, προκειμένου και με τον ίδιο τρόπο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε στοιχειωδώς αυτή την κατάσταση. Θέλω να πω ένα πράγμα, ότι κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Δεν μπορούμε να βρισκόμαστε μονίμως κατηγορούμενοι, είτε γιατί δεν μαζέψαμε τα σκουπίδια, κατηγορούμε σε εισαγωγικά, γιατί υπάρχουν δύο φορές έχουν γίνει καταγγελίες, δεν έχει κινηθεί η εισαγγελία, αλλά δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, είτε να είμαστε εγκαλούμενοι εντός και εκτός εισαγωγικών, γιατί δεν μπορούμε να συλλέξουμε τα απορρίμματα, γιατί δεν μπορούμε να συλλέξουμε, γιατί δεν έχουμε που να τα πάμε. Και όταν τα πάμε, να παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα που πιθανώς να παρατηρήθηκαν σε ένα πολύ πολύ μικρό βαθμό, γιατί ξέρουμε που πάνε τα απορρίμματα, έχουμε και παραστατικά, ο μεγάλος όγκος, σαν και αυτό που παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες την προηγούμενη εβδομάδα στην Μεγαλόπολη. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο θα ζητήσουμε τη συνδρομή της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να διερευνεί η κατάσταση και ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του. Γιατί, επαναλαμβάνω, οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί αυτοδιοίκησης έχουν μια αρμοδιότητα που σταματάει στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Κάθε άλλη αρμοδιότητα γίνεται καθυπέρβαση και για λόγους αποκλειστικά δημόσιου συμφέροντος, και όπου ακούτε δημόσιο συμφέρον σημαίνει για λόγους δημόσιας υγείας των δημοτών του Δήμου της Τρίπολης. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ελπίζω να ο διαγωνισμός που γίνεται σήμερα να μας δώσει μια ακόμα ανάσα, αλλά θέλω να παρακαλέσω και να θέσω όλους τους υπεύθυνους πρώτων ευθυνών τους, προκειμένου να τελειώνει αυτή η ιστορία με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε διαφορετική περίπτωση θα κάνουμε κι εμείς τα δέοντα, προκειμένου να προστατεύσουμε τόσο τους δημότες της Τρίπολης, αλλά και τους εαυτούς μας, από ανεύθυνες και ανυπόστατες καταγγελίες και διαδόσεις που δυστυχώς τις υποθάλπει και η μείζων μειοψηφία Δήμου.